κομμάτι όπως είπαν, εδώ βλέπουμε από αυτά τα γύφα τα ΟΑ, αυτό το κομμάτι εδώ είναι αρχαϊκό, αυτό είναι αντίγραφο της Ρωμαϊκής εποχής, ανακατασκευή. Βλέπετε επίσης εδώ πέρα τη διαφορά που έχουν αυτά, το βλέπετε αυτό πως είναι αποστεωμένο έτσι στεγνό, αυτό εδώ πέρα είναι πιο σαρκώδες, δηλαδή ενώ το μιμηθήκανε σε μορφή και σε διαστάσεις, δεν μπόρεσαν να το μιμηθούν και τεχνοτροπικά. Δηλαδή πέρασε πλέον το στυλ της εποχής, κάτι που το παρατηρούμε και στα αγάλματα. Δηλαδή αν δείτε ένα άγαλμα ελληνιστικό ή κλασικό και ένα άγαλμα ρωμαϊκό, θα δείτε πόσο τα ρωμαϊκά αγάλματα είναι πιο σαρκώδη, είναι διαφορετικά στην τεχνοτροπία. Εδώ επίσης βλέπουμε διάφορα κομμάτια, κάνουμε συγκρίσεις με μνημεία άλλα, γιατί βρεθήκαν κομμάτια αυτά, έπρεπε να τα ανασυνθέσουμε με κάποιο τρόπο για να βρούμε ποια ήταν η μορφή του. Δηλαδή μοιάζουν με το θησαυρό των Συμφνίων στους Δελφούς τα ίδια στοιχεία αυτά, οπότε θα αυξήσαμε και εμείς τη θέση αυτών των κομματιών στο μνημείο. Εδώ είναι οι δρορές αυτές σε μορφή λιονταριού, από όπου τρέχανε τα νερά από την στέγη, και μπορούμε εδώ πέρα να δούμε αρχιτεκτονικά κομμάτια από το περιθύρωμα του ναού, είχε μια εξαιρετικά ωραία θύρα την οποία την έχουν ανακατασκευάσει. Και εδώ βλέπετε με τα στοιχεία αυτά τα οποία είχαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αναπαράσταση του ναού. Είπαμε το ανασκαμμένο κομμάτι και το υπόλοιπο. Η αναπαράσταση ως προς το ύψος βγαίνει, δηλαδή καταφέραμε να υπολογίσουμε από την πάνω διάνδρο κάτω διάνδρο των γιώνων, να υπολογίσουμε το ύψος, είναι περίπου 9 μέτρα το ύψος των γιώνων καθαρό και ο ναός έφτανε περίπου τα 14,5 μέτρα ύψους. Δηλαδή ήταν αρκετά έτσι ευμεγέθης και μεγαλοπρεπής. Επίσης εδώ έγινε αναπαράσταση, επειδή ξέρουμε μόνο αυτό το κομμάτι μπροστά, ξέρουμε ότι είχε 6 κύωνες μπροστά, ήταν εξάστηλος, δεν ξέρουμε πόσους κύωνες είχε πίσω στο βάθος. Τον αναπαραστήσαμε με 11 κύωνες, το ελάχιστο που μπορούσαμε να βάλουμε, και βλέπετε εδώ διακεκομμένα, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε μακρύτερο το μνημείο. Και επίσης αυτό που δεν ξέρουμε μέχρι να ανασκαφθεί όλο το μνημείο, εάν ήταν απλώς εμπαραστάση, δηλαδή μόνο εμπαραστάση σημαίνει ότι ανάμεσα στους τοίχους του σικού είχε 2 κύωνες. Αυτό σημαίνει εμπαραστάση. Εάν ήταν μόνο από τη μία πλευρά εμπαραστάση ή αν ήταν και από τη δεύτερη πλευρά. Αλλά αυτά δεν είναι να βρεθούν. Και βλέπετε εδώ πέρα την αναπαράσταση του ναού, πώς περίπου πρέπει να ήταν στη μορφή την οποία είχε στημένος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε τη μορφή του κάθε μνημείου από το οποίο προέρχεται, που προέρχονται τα αρχιτεκτονικά μέλη. Αυτό θα το καταλάβουμε μόνο πώς ήταν, αν τυχόν έχουμε την τύχη κάποτε να βρούμε τα ερείπια των κατόψων των ναών από όπου προήλθανε τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη. Αλλά προς το παρόν, ξέρουμε αυτά τα πράγματα μόνο. Εδώ βλέπετε την πρόσωψή του πως ήταν, εδώ το περιθύρωμα το οποίο θα το δούμε παρακάτω λεπτομερέστερα, και εδώ αυτό το κεφαλάκι που σας είπα, το οποίο ο Δεσπίνης το χρονολογεί στο 480 π.Χ. όπως και τις ηλιοκεφαλές. Άρα μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο είναι στο τέλος του 6ου αιώνα, το μεγάλο μνημείο, και το μικρότερο, το οποίο είναι στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Επίσης μη μας ξενίζει το ότι παρόλο που το εργαστήριο είναι θασίτικο, άρα θα έπρεπε να έχει επιδράσεις από το Αιγαίο, δηλαδή από τη Σάμο, έχουμε και εφεσιακού τύπου μνημείο. Ξέρουμε ότι στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα και στις αρχές του 5ου, η Μακεδονία έχει καταληφθεί από τους Πέρσες, άρα δικαιολογείται μια επίδραση μικρασιατική, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο μνημεία. Εδώ βλέπετε αναπαραστάσεις που ήταν αυτές οι λιοντοκεφαλές επάνω στη σήμη για να τρέχουν τα νερά, και μια λεπτομέρεια από το θρηγό του ναού. Και εδώ πέρα βλέπουμε την πόρτα. Ό,τι βλέπετε με κίτρινο είναι τα κομμάτια που είχαμε. Τα υπόλοιπα είναι ανακατασκευές. Στήθηκε το περιθύρωμα μέσα στο ναό, θα δούμε πώς και γιατί. Βλέπετε εδώ πώς ήταν αυτή η πόρτα, και εδώ βλέπετε τη φωτογραφία πώς είναι στημένο σήμερα μέσα στο μουσείο. Τώρα, εμένα με είχαν φωνάξει να κάνω στα πλαίσια της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου, που είναι γύρω στο 2006 αυτή η επανέκθεση,
το 7 νομίζω έγιναν τα εγγένειά του, αν θυμάμαι καλά, με καθυστέρηση ενός χρόνου, με φωνάξανε να κάνω μια αναπαράσταση με βάση τα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία υπήρχαν. Εγώ το προχώρησα πάρα πολύ, δεν ήθελα να μπουν τα αρχιτεκτονικά μέλη επάνω σε βαθράκια, ας πούμε να έχουμε ένα κύωνα, αυτά τα γύσα επάνω σε ένα βάθρο, σε κορνιζούλες, κάτι που είναι πολύ καλό για τους αρχαιολόγους ή έναν ειδικό που θέλει να πάει να το δει από κοντά, να το ψάξει, να το μελετήσει, αλλά πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτε. Αυτό που προσπάθησα να γίνει και έγινε αποδεκτό από, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να εκθέσουμε τα αρχιτεκτονικά μέλη με μορφή αναπαράστασης, σε ανασκήλωση, σε μορφή ανασκήλωσης, εισαγωγικά, γιατί ανασκήλωση προφανώς δεν είναι. Βέβαια και βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτό θα γινότανε με το να αναπαραστήσουμε αυτό το κομμάτι του ναού, το οποίο είναι ανασκαμμένο και το ξέρουμε. Βλέπετε εδώ πέρα το προοπτικό. Μπαίνουν κανονικά τα αρχιτεκτονικά μέλη στη θέση τους, με πραγματικές διαστάσεις σε κάτωψη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικές διαστάσεις σε ύψος, γιατί η αίθουσα είχε 4,5 μέτρα ύψος. Ενώ ο ναός, σας είπα, είχε 9 μέτρα κύωνες. Αυτό είναι ο κύωνας πώς εκτέθηκε σήμερα και αυτό είναι το πραγματικό του μέγεθος. Ο κάθε κύωνας είχε τουλάχιστον 9 μέτρα ύψος. Επομένως, οι κύωνες παρουσιάζονται κομμένοι, προφανώς δεν κόψαμε κανένα κύωνα. Απλώς κόβονται τα κομμάτια που συμπληρώθηκαν για να μπορέσουν να πατήσουν τα κοιονόκρανα επάνω. Δηλαδή δεν κόβουμε σε αυθεντικό κομμάτι, αλλά στις συμπληρώσεις κόβουμε. Και βλέποντας κανείς αυτό το κενό και τη διαφορά της διαμέτρου, καταλαβαίνει ότι ο κύωνας αυτός συνέχιζε προς τα πάνω. Και επίσης, έχοντας μέσα στην αίθουσα που είναι εκτεθειμένος ο νεός, σχέδια αναπαραστάσεων και αυτά τα σχέδια που εξηγούν πώς και γιατί εκτέθηκε το μνημείο με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να καταλάβει πώς πραγματικά ήταν το μνημείο και για ποιο λόγο εκτέθηκε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όταν κυκλοφορεί κανείς εδώ ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά μέλη, πραγματικά έχει την αίσθηση ότι κινείται μέσα στα ηλίκια του ναού. Αυτή είναι η εικόνα που θα δείτε σήμερα στο μουσείο, για όσους δεν την έχετε δει, και θα σας συμβούλευα να πάτε να το δείτε, πραγματικά αξίζει. Παρά τις αντιδράσεις ελάχιστων αρχαιολόγων για αυτόν τον τρόπο έκθεσης, τελικά απεδείχθηκε από τα πράγματα ότι έγινε από τις πιο αγαπητές, από τις πιο αγαπητές αίθουσες του μουσείου και από τις πιο κατανοητές. Και εκεί μπροστά γίνονται και οι περισσότερες εκδηλώσεις του μουσείου. Μπορεί πραγματικά να πάει ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο, αλλά ακόμη και ένα πανεπιστήμιο, θα έλεγα, για να κάνει μάθημα αρχιτεκτονικής. Γιατί πραγματικά μας δίνει μια εικόνα πολύ κοντινή στην πραγματική εικόνα του μνημείου. Άρα, δεν είπαμε καθόλου για την άλλη ιστορία του ναού. Είπαμε ότι βρέθηκε το 1936 για πρώτη φορά και ταλαιπωρήθηκαν τα μέλη. Το 2000 ζητήσαν εξκαφή θεμελίων, κατεδάφιση της διόρροφης κατοικίας και εξκαφή θεμελίων για να χτίσουν πολυόρροφη πολυκατοικία. Έγινε ανασκαφή τακτική, όπως γίνεται συνήθως, μια επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας από την αρχαιολόγο την κυρία Τασιά, και τότε βρέθηκε η κρυπίδα του ναού και αυτά τα γάλματα που ήταν θαμμένα, αλλά βρέθηκαν επίσης και άλλα μέλη, γιατί σκάφτηκε και η αυλή του κτηρίου που δεν είχε σκαφτεί στην ανασκαφή του 1936. Και κάπου τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη που βρέθηκαν στην καινούργια ανασκαφή κολλήσανε με τα μέλη τα οποία είχαν βρεθεί το 1936. Και τότε κατάλαβαν ότι τα αρχιτεκτονικά μέλη εκείνα προερχόταν από αυτό το οικόπεδο, γιατί σας είχα πει δεν ξέρανε από ποιο οικόπεδο προερχόταν. Τότε προφανώς η γνωμοδότηση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου του 2002 ήταν να συνεχιστεί ανασκαφή όποτε μπορεί να συνεχιστεί και να διατηρηθούν τα ερείπια αυτά. Το 2004-2005 έρχεται ο εργολάβος και ο οικοπεδούχος και υποβάλλουν μια πρόταση για να χτιστεί η πολυόρροφη οικοδομή, κρατώντας τα ερείπια του ναού στα υπόγεια της πολυκατοικίας με ένα ελεύθερο ύψος 1,80. Και τότε η αρχαιολογική υπηρεσία τον έκανε ντά τον εργολάβο, του είπε 1,80 με τίποτε, θα το κάνεις οπωσδήποτε 1,90. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να διατηρηθεί μνημείο και να είναι επισκέψιμο με ύψος 1,90 και σε ένα υπόγειο το οποίο προφανώς θα είναι κλειδωμένο, θα είναι καταγωνιασμένο, άρα
περνάει στη λησμονιά. Και φυσικά δεν δίνεται ποτέ η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αναστηλώσεις επιτόκων. Αυτό συνέπεσε τότε με την ενασχόλησή μου με αυτά την αναπαράσταση που θα έκανα και το στήσιμο του μουσείου. Έγινε ορισμένα μια ανακοίνωση στο ΑΕΜΣ, είναι το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη, αυτό το συνέδριο που γίνεται των αρχαιολόγων κάθε χρόνο. Έκανα ορισμένα ανακοίνωση και δεν αρκέστηκα σε αυτό. Έκανα και μια πρόταση, πήγα, έκανα επιτόπου αποτυπώσει, εξάμετρα κλπ. Για να δείξουμε ότι μπορούσε να συνεχιστεί ένα σκαφί του μνημείου μέσα στην πλατεία και να διαμορφωθεί η πλατεία με ένα τέτοιο τρόπο σε δύο επίπεδα, ένα το σημερινό επίπεδο και ένα το αρχαίο επίπεδο, 5 μέτρα χαμηλότερα, ώστε αυτά να συνεπάρξουν αρμονικά χωρίς να φυγεί καθόλου σχεδόν η λειτουργία της σύγχρονης πλατείας. Κάτι που θα μπορούσε να αναβαθμίσει και την περιοχή. Κατέβηκα. Υπάρχουν διάφορα έτσι με τον Ζαχόπουλο και τα αυτά, κάποιες ενέργειες που γίνανε, δεν ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Κατέβηκα κάτω στην Αθήνα και παρουσίασα την πρόταση αυτή σε αντιπαράθεση με την πρόταση του εργολάβου και προφανώς, και βέβαια το λέω έτσι, ότι ο Ζαχόπουλος φέρθηκε πάρα πολύ καλά μετά από κάποιες ειδήσεις που είχαμε, υποστήριξε την πρόταση αυτή και φυσικά παψηφί το Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε να... να μην χτιστεί η οικοδομή, αλλά να προχωρήσουμε σε ανασκαφή του οικοπαίδου μέσα στην πλατεία, του μνημείου μέσα στην πλατεία και μάλιστα υιοθετούσε και κάποια άλλα στοιχεία της πρότασης και τα υπερέβαινε κιόλας αν θέλετε, να υπάρξουν στο κάτω επίπεδο και κάποιες λειτουργίες σύγχρονες για να μην καταντήσει ο αρχαιολογικός αυτός χώρος, αυτό το δεύτερο επίπεδο, να γίνει ένας σκουπιδότοπος. Να έχει και σύγχρονη λειτουργία. Και αυτό είναι εφικτό, γιατί όταν κατεβαίνουμε 5 μέτρα κάτω και προχωρήσουμε την ανασκαφή μέχρι τις οικοδομές, καταλαβαίνετε ότι τα υπόγεια των οικοδομών γύρω-γύρω μπορούν να γίνουν κάλλιστα ισόγεια. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο για να μην σας ταλαιπωρώ. Εδώ βλέπετε την πινακίδα που υπάρχει μέσα στο μουσείο, που έχει τρεις ενότητες, η μία εξηγεί τα της ανασκαφής και τα της προέλευσης του ναού, η δεύτερη εξηγεί την αρχιτεκτονική του ναού, τα που σας έδειξα προηγουμένως, και η τρίτη στήλη εξηγεί για ποιο τρόπο εκτέθηκε με τον τρόπο που εκτέθηκε το μνημείο μέσα στην αίθουσα του μουσείου. Εδώ βλέπετε πάλι κάποιες από πώς είναι σήμερα η έκθεση αυτή. Βλέπετε εδώ αυτά τα αγάλματα και εδώ κάποιες εικόνες από τις εργασίες για το στήσιμο του ναού. Η πόρτα, η οποία ήταν ένα τρομερά μεγάλο έργο, έγινε στο Μουσείο των Φιλίππων με συνεργεία εκεί, επειδή δεν υπήρχε χρόνος, θα γινόταν τα γένεια της έκθεσης, χώρισα το έργο στα δύο, ώστε η πόρτα να δουλευτεί αλλού και τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη να δουλευτούν εδώ στο Μουσείο Θεσσαλονίκης για να προλάβουμε τα γένεια του μουσείου. Και παρόλο που αυτό το έργο είχε ξεκινήσει τελευταίο από όλα τα υπόλοιπα της υπόλοιπης αίθουσης, ήταν το μόνο που ήταν έτοιμο για τα εγγένεια και επειδή οι άλλες αίθουσες δεν ήταν έτοιμες, πήραν παράταση ενός έτους. Αλλά προχώρησαν γρήγορα, γιατί σας είπα, έγινε αυτό το πράγμα χωρίς και η δουλειά σε δύο συνεργεία. Στους συντηρητές της Καβάλας και τους συντηρητές εδώ της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε εδώ από το στήσιμο, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο το στήσιμο. Σκεφτείτε ότι κάτω από μια γυάλινη στέγη, που είναι η στέγη του μουσείου, εμείς έπρεπε να τοποθετήσουμε σε απόσταση 10 εκατοστών από τη γυάλινη στέγη, να τοποθετήσουμε τεράστια κομμάτια, τα οποία ζυγίζονται τουλάχιστον 3 τόνους. Καταλαβαίνετε τώρα μέσα σε μια αίθουσα πώς μπορείς αυτά να τα σηκώσεις, να τα τοποθετήσεις χωρίς να κάνεις ζημιά. Εδώ τώρα να δούμε στην πρόταση για την ανάπτυξη του μνημείου. Βλέπετε το οικόπεδο, εδώ είναι η διοικητηρίου, από εδώ κάτω είναι η Κολόμβου και ακριβώς εδώ που παρκάρουν παράνομα τα αυτοκίνητα, ακριβώς εδώ συνεχίζει το υπόλοιπο μνημείο. Και ενδεχόμενο και λίγο πιο πέρα. Η πρόταση ήταν να μεταφερθεί λίγο η σταγόνα που υπάρχει μέσα στην πλατεία, το συντριβάνι εκεί που είναι, ή ενδεχόμενα σήμερα το ξεπεράσουμε αυτό και να μεταφερθεί κάπου αλλού, να μεταφερθεί επίσης λίγο εδώ πέρα η ανασκαφή, να αποκαλυφθεί το μνημείο όλο, να βγει όλο το μνημείο και το κομμάτι αυτό εδώ πέρα να γίνει σαν αερογέφυρα,
ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Η ανασκαφή θα συνεχίσει μέχρι εκεί κάτω. Βλέπετε εδώ πέρα το κάτω επίπεδο. Και θα αναστηλωθεί το μνημείο. Βλέπετε ότι μια γωνία του μπορεί να είναι κάτω από την αερογέφυρα. Ή μπορεί να βρεθούν και άλλες λύσεις όταν ολοκληρωθεί η ανασκαφή και του δούμε πια ζωντανά μέχρι που πάει το μνημείο. Επάνω κυκλοφορούν κανονικά αυτοκίνητα και πεζοί και κάτω